Το 2010 γιόρταζε η χώρα την επέτειο της μάχης του Μαραθώνα, 2.500 χρόνια μετά. Έτσι πέρασε από το μυαλό μου η ιδέα να ακολουθήσω να αναβιώσω τον άθλο του ημεροδρόμου Φιδιππίδη. Ο Φιδιππίδιος άθλος είναι 524 χιλιόμετρα, έγιναν σε 7 ημέρες, 2 μαραθώνοι την ημέρα. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ από την αρχαιότητα από γυναίκα. Και σίγουρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο κατά πόσο ένα γυναικείο σώμα αντέχει μια τέτοια υπεραπόσταση. Τα είχα κάνει όλα αθλητικώς. Είχα πάει Ολυμπιακούς αγώνες, είχα καταρρύψει 14 φορές το πανελλήνιο ρεκόρ, κάτι που κρατάει ακόμα και σήμερα. Έχω πάει Βαλκανικούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ουσιαστικά τα έχεις κάνει όλα. Ξαφνικά λοιπόν στα 42 μου ρισκάρω την ζωή μου, ρισκάρω τα πάντα, ό,τι έχω φτιάξει και είπα ξαφνικά ότι θέλω να πάω από την Αθήνα στη Σπάρτη και να επιστρέψω για να τιμήσω την επέτειο της μάχης του Μαραθώνα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα έπρεπε να έχω διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα σε προπόνηση. Καμία προπόνηση δεν θα μου έφτανε στο σώμα αν δεν έκανα προπόνηση στο μυαλό. Ήξερα ότι εκεί ήταν και όλο το παιχνίδι. Να μπορέσω να τυθασέψω το μυαλό, να μπορέσω να διανύσω αυτή την απόσταση στο μυαλό. Όταν καταφέρεις και τη διανύσεις στο μυαλό και την έχεις στην ψυχή σου, τότε έναν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρεις. Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι πιστεύεις, πραγματοποιείται. Είναι όλος αυτός ο άθλος, όλος αυτός ο αγώνας, όλη αυτή η προσπάθεια, το πείσμα, η επιμονή για να κάνεις μία υπέρβαση. Γιατί ουσιαστικά νομίζω ότι όλη μου ζωή είναι μία υπέρβαση. Από αυτό που είσαι ως άνθρωπος, προσπαθείς να πετύχεις κάτι παραπάνω. Κάποιες φορές ακολουθεί το σώμα, κάποιες φορές δεν ακολουθεί.